Γνωρίζετε πως δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν τον εθελοντισμό χρειάζονται σίγουρα υποστήριξη και προβολή. Θα επιχειρήσουμε μία κουβέντα, μία συζήτηση με την κυρία Γεωργία Μιλάκη, είναι εντεταλμένη σύμβουλος περιφέρειας για τον εθελοντισμό. Κυρία Μιλάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Διοργανώνεται αύριο μία πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία βέβαια η οργάνωση της οποίας έχει προσαρμοστεί και στις συνθήκες τις δύσκολες που βιώνουμε. Ακριβώς. Θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες την οργανώνουμε διαδικτυακά. Μιλάμε λοιπόν για τον εθελοντισμό. Μιλάμε για τον εθελοντισμό στην περιφέρεια Κρήτης και το κέντρο εθελοντισμού της περιφέρειας Κρήτης και εγκαινιάζουμε έτσι μια ανοιχτή συζήτηση με φορείς και οργανώσεις. Ξεκινάμε επαιτειακά με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εθελοντισμού αύριο στις 10 το πρωί με εκλεκτούς προσκεκλημένους για να συνεχίσουμε με πολλές ακόμη δράσεις. Η ιδέα του εθελοντισμού είναι πιο επίκαιρη από ποτέ? Ναι, σαφώς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο εθελοντισμός στις μέρες μας είναι μια προτεραιότητα, θα έλεγα. Είναι η ώρα της αλληλεγγύης. Το έχουν αποδείξει οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, τα νοσοκομεία. Το έχουν αποδείξει οι εθελόντριες νοσηλεύτριες που έφυγαν από την Κρήτη με αυταπάρνηση για να βοηθήσουν στις ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Οι Σαμαρίτες εθελοντές που με περισσή χάρη βοήθησαν στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν το νησί μας τις προηγούμενες μέρες. Οι συμπολίτες μας που μαγειρεύουν για όσους έχουν ανάγκη, που βοηθούν τους ηλικιωμένους στις καθημερινές τους ανάγκες και τους κρατούν συντροφιά. Το αποδεικνύουν καθημερινά οι εθελοντές ομοδότες μας που σπέβδουν για να δώσουν αίμα και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Και τώρα είναι πραγματικά η ώρα της αλληλεγγύης, η ώρα της ενσυναίσθησης που όλοι μαζί μπορούμε να συνδράμουμε για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Κυρία Μιλάκη, τι θα βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής διαδικτυακής συζήτησης που θα πραγματοποιήσετε? Την εκδήλωσή μας θα χαιρετήσει η κυρία Μαριάννα Βαρτινογιάννη και η Αντιδήμαρχη Εθελοντισμού από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για το εθελοντικό τους έργο τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Ζαχαρία Μανάκη από την Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ο Μανώλης Κουγιουμτζής, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, θα μας μιλήσει για το ρόλο του εθελοντισμού στη διατήρηση του πολιτισμού της Κρήτης στον κόσμο. Ο Ανδρέας Μεταξάς θα μας αναλύσει την αξία του έργου των εθελοντών της Κρήτης ως μέρος της εμπειρίας των τουριστών επισκεπτών της. Και τέλος, η Χριστίνα Χαλκεδάκη και ο Γιάννης Ασπυρτάκης θα μας δώσουν την διάσταση του εθελοντισμού ως εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο λόγος που έχουμε βάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί είναι για να αναδείξουμε πως η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν πολλά περισσότερα. Μπορεί οποιοδήποτε το επιθυμεί να μπει στον συγκεκριμένο ιστότοπο και να παρακολουθήσει τη συζήτηση που θα επιχειρήσετε, που θα πραγματοποιήσετε? Ναι, και βέβαια, και μάλιστα μπορεί να την παρακολουθήσει τόσο σε live streaming όσο και on demand. Το link βρίσκεται στο site της Περιφέρειας Κρήτης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα είναι χαρά μας να συμμετέχουν όσο περισσότεροι συμπολίτες μας σε αυτήν την συνέβρεση που έχει σκοπό να αναδείξει την αξία του εθελοντισμού ως ύψιστη ανθρωπιστική αξία και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του εθελοντισμού και να την εντάξουμε στην καθημερινή μας καθημερινότητα. Κυρία Μιλάκη, είστε ένας αρκετά δραστήριος άνθρωπος και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πραγματοποιείτε λοιπόν αύριο αυτή η διαδικτυακή συζήτηση, ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα, τι προβλέπει? Ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα προβλέπει μία διαμόρφωση εθελοντικής κουλτούρας διαρκείας και της διάχυσης της αξίας του εθελοντισμού ως το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες αλλά και να τους βοηθήσουμε, να τους ενδυναμώσουμε, να τους δραστηριοποιήσουμε, να επεκτείνουν τις ικανότητές τους ως εθελοντικές ομάδες αλλά και ως μονάδες, ο καθένας πολίτης χωριστά. Η διάθεση για προσφορά πηγάζει από το θέλω του κάθε εθελοντή, από ένα αίσθημα ευθύνης και χρέους που έχει απέναντι στην κοινωνία. Οπότε όλο αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας.
Οι εθελοντές σίγουρα προσπαθούν για έναν κόσμο πιο δίκαιο, για έναν κόσμο που χρειάζεται να έχει ενεργούς πολίτες στην πράξη για να συνεχίσουν να μας εμπνέουν. Και σε οποιαδήποτε έκφραση της εθελοντικής τους δράσης αποτελούν ένα μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μάλιστα. Κυρία Μιλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ για τη δράση σας αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Καλή πολύ. Συνέχεια.